Στις 3 Ιανουαρίου ο Πάγκαλος, μιλώντας στην ταξιαρχία Δημοκρατικής Φρουράς, δίνει με σαφήνεια το στίγμα των επιδιώξεών του. Επειδή βλέπω ότι είναι αδύνατο πλέον να εμπιστευόμεθα στον κοινοβουλευτισμό, δια τούτο αποφάσισα να αλλάξω την μέχρι τούδε πορεία μου. Εις το εξής στηρίζομαι στην εμπιστοσύνη του στρατού, ως της αποτελεί την εισίδα των εθνικών ελπίδων. Πίσω από τα χαμόγελα των κοινωνικών εκδηλώσεων, οικοδομείται το αυταρχικό καθεστώς του δικτάτορα. Ο Πάγκαλος διαλύει την 4η Συντακτική Εθνοσυνέλευση, καταργώντας έτσι και τυπικά το κοινοβουλευτικό σύστημα. Η συγκέντρωση όλων των εξουσιών αυξάνει καθημερινά την απομόνωσή του. Παρά το γεγονός ότι ο σημαντικότερος αντίπαλος, ο Νικόλαος Πλαστήρας, έχει εξοριστεί, η δυσαρέσκεια ολοένα αυξάνεται μεταξύ των αξιωματικών. Στις 8 Απριλίου, οι αντισυνταγματάρχες Καρακούφας και Μπακερτζής κινούνται κατά του Πάγκαλου. Η συνωμοσία αποκαλύπτεται και ο δικτάτορας μετατρέπει σε ισόβια τη θανατική ποινή που τους επιβάλλεται. Αν και ο Πάγκαλος επικαλείται το ριζοσπαστισμό, δεν διστάζει να ακολουθήσει έναν παραδοσιακό τρόπο για να αποκτήσει κάποιο λαϊκό αίρισμα, τις κουμπαριές.